από την Άσχη Ευθυμίου και την Έλληνα Σαμαρά στο στούντιο, γιατί αύριο και μεθαύριο, δηλαδή 24 και 25 του Σεπτέμβρη, στο Kitchen, θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε όλη η μερής, όχι όλη νυχτής όμως, γιατί λιάνε στις 11, το Pillbox Open Market και για αυτό το τρίμηνο, γιατί σίγουρα μας περιμένει επόμενο τρίμηνο διαφορετική διοργάνωση, εμπλουτισμένη αυτή τη φορά η υπαίθρια αγορά του με εργαστήρια και σεμινάρια φοβερά. Και επειδή ήταν πρώτη τάξη ως ευκαιρία να τις φέρω στο στούντιο και να τα συζητήσουμε, Ιδού. Καλησπέρα. 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 Λοιπόν, remake αυτή τη φορά. Pillbox remake. Γιατί επαναδιαπραγματεύουμε. Πες το, με τη μία, επαναδιαπραγματευόμαστε την έννοια της δημιουργίας. Με ποιο τρόπο? Το πιάνουμε από την αρχή, πάμε και λίγο στο backstage, ναι, με τα δημιουργικά σεμινάρια. Μαθαίνουμε πώς να κατασκευάζουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία χειροποίητα αντικείμενα που θα έχει στο Pillbox, κάποια από αυτά, όχι όλα. Θα είναι μαζί μας το εργαστήριο By Creativity και η κυρία Εύη Δημολαΐδου για να μας δείξουν σεμινάριο μακραμέ και να μας παρουσιάσουν τα εργαστήριά τους για το Σεπτέμβριο και για την υπόλοιπη ακαδημαϊκή χρονιά. Μετά από τα εργαστήρια περνάμε στο θέμα της φωτογράφησης. Μαθαίνουμε, αφού έχουμε δημιουργήσει αυτά τα αντικείμενα, πώς να τα φωτογραφίσουμε και πώς να τα παρουσιάσουμε με σεμινάριο φωτογραφίας. Τι άλλο έχουμε? Και μετά έχουμε το κομμάτι που αναφέρεται, ο τίτλος remake έχει να κάνει με το ότι επαναπροσδιορίζουμε και με κάποιο τρόπο remake ourselves, ας πούμε. Με δύο σεμινάρια από το Be Alive, που είναι σεμινάριο υπνοθεραπείας, που είναι ένα είδος γιόγκας ύπνου, μέσα από το οποίο στο Pillbox ουσιαστικά θα γίνουν κάποιο είδους ασκήσεις και παιχνίδια, γιατί δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική γιόγκα ύπνο, γιατί χρειάζεται ησυχία και ειδικές συνθήκες. Αλλά γενικά η υπνοθεραπεία είναι μια τεχνική μέσα από την οποία μπορείς να αποβάλεις κάποιες κακές συνήθειες. Όπως? Όπως το κάπνισμα, όπως την κακή διατροφή και διάφορα άλλα καθημερινά κακότοπες συνήθειες που κάνουμε. Και είναι γενικά είναι νεοσερχόμενη σαν τεχνική στην Ελλάδα. Βέβαια, αλλά έχει ακουστεί αρκετά. Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Μια σύγχυση περί τίνος πρόκειται, αλλά παρόλα αυτά την έχουμε ακούσει από μια φορά όλοι. Και γελατοθεραπεία επίσης. Γελατοθεραπεία, πολύ ευχαρίστω. Που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια και τα δύο. Όσο και αν ακούγονται, δηλαδή επειδή είναι ακριβώς πολύ πρωτότυπα στη φύση τους, δεν είναι καθόλου να τα φοβηθεί κανείς, γιατί είναι πάρα πολύ άμεσα, έχουν πλάκα, δηλαδή ο κόσμος περνάει καλά και επικρατεί πολύ ωραίο κλίμα. Μα και μόνο που θα γελάσει κανείς και θα εκτονωθεί. Ναι. Και τίποτα άλλο να μην έχει σαν όφελος και σαν κέρδος, που ούτως ή άλλως είναι μια εξτραπέροχη από το Pillbox. Πάλι καλά να λέει. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Και έχουμε και fashion blogging επίσης από την Toybox by Christina, από την Χριστίνα Φωκά. Έχουμε πολύ δυνατή κοινότητα fashion bloggers και όχι μόνο. Γίνεται χαμός πια. Το έχουμε πει, γιατί είναι το fashion blogging και όσοι δεν το ξέρετε. Και ας το εξηγήσουμε μια φορά. Για όσοι δεν το ξέρετε, να έρθετε να παρακολουθήσετε. Τα σεμινάρια είναι δωρεάν, να το πούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά προϋποθέτει μια δήλωση συμμετοχής, γιατί ο χώρος είναι σχετικά περιορισμένος, οπότε δεν μπορούμε να δεχτούμε. Πόσοι περίπου μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο γελατοθεραπείας, πόσοι μπορούν? Δηλαδή είναι περίπου 30 άτομα, maximum, ας πούμε, αλλά τα περισσότερα έχουν ήδη γεμίσει. Παρ' όλα αυτά, όπως ενδιαφέρεται, μπορεί να μπει στο pillbox.gr να δει όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν. Και αν τον ενδιαφέρει να λάβει μέρος σε κάποιο, μπορεί να στείλει email στον αντίστοιχο εισηγητή για να τον ενημερώσει αν υπάρχουν ακόμα θέσεις. Άρα μπαίνουμε στο site το οποίο ακούει, στο www. Pillbox.gr. Ωραία. Και επίσης να σημειώσουμε και το κομμάτι με την καριέρα. Γιατί εκτός από τα υπόλοιπα κομμάτια, έχουμε σε συνεργασία με το Skywalker, θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια για όσους ενδιαφέρονται αναζήτηση εργασίας, είτε να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. Θα μας μιλήσουν και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα social media στην αναζήτηση εργασίας, αλλά και το δεύτερο σεμινάριο είναι για το κατά πόσο είμαστε γεννημένοι επιχειρηματίες, σωστά? Βεβαίως, και να αναφέρουμε φυσικά και τα ονόματα των εισηγητών, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους ο καθένας. Το σεμινάριο με τα social media θα το κάνει ο Τόλης Φωτιτζίδης, ο Τόλη Media. Το χάνετε.
Σας τώρα να το ξέρετε, δεν χάνετε. Που είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό που κάνετε, το πω πολύ λαϊκά, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Αλλιώς δεν θα ήταν στην ομάδα. Ακριβώς. Και το σεμινάριο σχετικά με το αν κάνετε για επιχειρηματίες το κάνει ο κύριος Νίκος Μαναμενίδης, που είναι επίσης πάρα πολύ καταξιωμένος στο χώρο των οικονομικών επιστημών. Γιατί αν ήσασταν γεννημένοι για επιχειρηματίες, αλλά η ζωή σας θα έφερε αλλιώς, δεν πρέπει να το μάθετε σε ένα σεμινάριο. Γι' αυτό Pillbox. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε.